Το δεύτερο, κύριε Παπαδάκη, θέλω να βάλω ένα θεσμικό θέμα. Σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Κοραντή και την όλη του σταδιοδρομία. Αλλά θέλω να βάλω ένα θεσμικό θέμα. Ένας ο οποίος είναι λειτουργός επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορεί αμέσως μετά να μπαίνει στην πολιτική? Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα που όπως πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες αρχές που έχουν ένα ειδικό βάρος θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις ώστε κάποιος να μην μπαίνει αμέσως. Ειδικά κύριε Κατσέλη, όταν υπάρχουν ασυμβίβαστα σε άλλα ζητήματα υποδέστερη πρέπει σημασία. Να υπάρξει να και σε αμέσως αυτό το χώρο κάποια ασυμβίβαστα, θα έλεγα και στην κεφαλαιαγορά. Εμένα πραγματικά με τρομάζει ένας ο οποίος είναι επικεφαλής της κεφαλαιαγοράς να μπαίνει αμέσως μετά την επόμενη μέρα σε μια ιδιωτική τράπεζα, επικεφαλής ενός πολύ κρίσιμου τομέα. Και δυστυχώς η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων που είναι πολύ σημαντική σε άλλες χώρες, εδώ δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Δεν λέω τίποτα για τον κύριο Κοραντή γιατί ξέρω την ακεραιότητά του και δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα το κλείσουμε εκεί πέρα. Σαφώς σας υπενθυμίζω απλά κύριε Κατσέλη, το προηγούμενο του προεκοσαετίας Μακαρίτη σήμερα προκατόχου μου Κώστα Τσίμα, ο οποίος ευθύς μετά την αποδέσμευσή του από την ΕΥΠ έγινε ευρωβουλευτής. Ναι, πιστεύω ότι ήταν λάθος, κύριε Κοραντή. Όπως θυμόσαστε, βουλευτής δύο φορές. Μα έλα. Η άποψη αυτή δεν αφορά τον Κοραντή. Ήταν και λάθος και τότε. Είναι γενικότερο το ζήτημα. Σας υπενθυμίζω επίσης το παράδειγμα του πολύ καλού μου φίλου και εκλεκτού αξιωματικού ναυάρχου Χινοφώτη, ο οποίος από αρχηγός για ΕΘΑ δύο μέρες μετά έγινε βουλευτής. Είναι πολλά ζητήματα, έχετε δίκιο και γι' αυτό το θέσω. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει προηγούμενο. Η ουσία είναι να τηρείται ο νόμος, να υπήρχε καθόλου. Νομίζω ότι είναι, για να το κλείσω, νομίζω ότι είναι καλό για τον τόπο, είναι καλό για τη Βουλή, όχι ο Γιάννης Κοραντής, αλλά ένας άνθρωπος σαν τον Γιάννη τον Κοραντή, ο οποίος έχει αυτά τα οποία έχει, να μπορέσει κύριε να τα δώσει στο κοινοβούλιο και στη δημοκρατία. Δεν είναι προσωπική. Και θα ήθελα να νομίζω. Εμείς κύριε Παπαδάκη έχουμε μία τύχη έτσι και να συνεργαστούμε από διαφορετικούς ρόλους και οι τρεις. Και με την κυρία Κατσέλη όταν ήταν εκπρόσωπος Ελλάδος σε διεθνή οργανισμό και με τον κύριο Κοραντή όταν ήταν διπλωμάτης. Δεν είναι προσωπική αιχμή αυτό το οποίο λέμε. Είναι θεσμική προσέγγιση. Και νομίζω αν έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν από τάξεις δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται, διότι η ευαισθησία η ανθρώπινη πάντα θα υπάρχει. Και μπορεί σήμερα να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακεραιότητα, αλλά δεν ξέρουμε μεθαύριο τι μπορεί να συμβεί. Πάντως είναι ευχές μπροστά σε άλλα τα οποία συμβαίνουν. Δεν θα είναι θα ήθελα να καταγράψω τη διαφωνία μου, διότι αλίμονο κύριε Παπαδάκη, αν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο είδος, αποτολμώ τη λέξη αποκλεισμό. Αποκλεισμό το οποίο ονομάζουμε. Είναι η σωστή λέξη την οποία χρησιμοποιείται, ένας αποκλεισμός, ο οποίος και άδικος είναι και αντιπαραγωγικός και επικίνδυνο. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Κανένα σύμβαστο δεν υπάρχει. Ασυμβίβαστο στο Σύνταγμα υπάρχει για να αποτελεί την ασφαλιστική δικλίδα για την προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών. Ας μείνουμε σε αυτά όμως, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Ξέρετε, ο κόσμος πάνω που πήγε να δει με ζέστη την προεκλογική περίοδο, γιατί μας είχε τρομάξει και εμάς, πιστεύω ότι είχε τρομάξει και εσάς, μια ψιλοαδιαφορία, μου επιτροπή, διατύπωση του κόσμου. Ήταν ελαφρά αποστασιοποιημένος από το ότι γινόταν. Είμαστε ένας λαός μεσογειακός, είμαστε Έλληνες, είμαστε υπερβολικοί στις νίκες, στις ήττες, στις διεκδικήσεις, στις μάχες. Εδώ είμαστε κάπως αδιάφοροι. Πάνω λοιπόν που πήγε να ζεσταθεί ο κόσμος, έχουν αρχίσει και βγαίνουν χαρτιά από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, τα οποία ανεμίζουν όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε αποκλειστικό έχω, η πολιτική μας. Μια λογική η οποία δεν ξέρω αν περνάει στον κόσμο. Δηλαδή, στρατή, συγκεκριμένα πράγματα. Χαρτιά από τον κύριο Παπανδρέου στο τελευταίο κυβέρνημα. Φύλλα εφημερίδα κυβερνήσεως από την άλλη πλευρά από τον κύριο Καρμαλή. Για θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο την οικονομία της χώρας. Και ξέρετε, σε μία περίοδο όπου όλοι περιμένουν ένα συνδυασμό των συνθημάτων από τα δύο μεγάλα κόμματα, που το ένα λέει υπευθυνότητα, το άλλο λέει ελπίδα. Ο ελληνικός λαός λέει ελπίδα με υπευθυνότητα ή υπευθυνότητα αλλά με ελπίδα. Τι έχετε να πείτε, κύριε Σιγερή? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, τα προβλήματα της χώρας είναι συγκεκριμένα, πρακτικά και μετρήσιμα. Ο ελληνικός λαός έχει κουραστεί πια από τα μεγάλα λόγια. Περιμένει σαφείς τοποθετήσεις για όλα τα ζητήματα, με προτάσεις για λύσεις και φυσικά με αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ώστε την επόμενη μέρα να μπορεί να κρίνει τους πολιτικούς ότι αυτά που είπαν τα ετήρησαν και ότι αυτά τα οποία ετήρησαν έφεραν αποτελέσματα στην καθημερινότητα του πολίτη.
Εμείς λοιπόν έχουμε επιλέξει αυτό το δρόμο.